Καλησπέρα, είμαι και όλο σαν βίντεο. Νομίζω, έχω μια βαριά εντύπωση ότι στα δύο προηγούμενα βίντεο που αφιέρωσα στο ναυπηγείο Van de Gessendenhout, αυτό το Ολλανδικό ναυπηγείο που διασκεύασε ένα σωρό πλοία, φέρει όλα για άλλες εταιρείες και όχι αποκλειστικά για την Ολλανδία, νομίζω ότι δεν έπρεπε. Και το κατάλαβα αφού έκανα τα βίντεο και τα ανέβασα. Έπρεπε να. Άγγελε, έπρεπε να τα έχει καταλάβει πριν ανέβασε τα βίντεο. Ότι κανονικά δεν έπρεπε να ανεβάσει το βίντεο γιατί ήταν αφηγείο. Γιατί καταλάβαμε μετά από κάποιο σημείο ότι μετά από ένα κάποιο σημείο μέσα στο βίντεο γιατί έγινε να λες τέτοια πράγματα. Ξανά και ξανά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ναι, το καταλαβαίνω κι εγώ αυτό. Ότι το ψηλό παράκανα αυτή τη φορά με τα πολλά διαφορετικά βίντεο. Σκοπεύω για το σημερινό ναυπηγείο που θα μιλήσουμε, να μην κάνουμε ένα εκατομμύριο βίντεο. Θα κάνουμε ένα βίντεο αποκλειστικά για αυτό το ναυπηγείο. Okay. Οπότε, για ποιο ναυπηγείο θα μιλήσουμε σήμερα. Σας υπόσχομαι, μέσα από την καρδιά μου, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, ό,τι μπορώ να κάνω, για να ταιριάξω το σημερινό θέμα του βίντεο σε ένα βίντεο και όχι σε 2 και 3 και 4. Εντάξει, μπορώ, αν είμαι πιο αργός, γιατί συνήθως είμαι αργός εγώ, στο θέμα ταχύτητας και συντονισμού, δεν είμαι και ο γρηγορότερος όλων, γιατί κάνω τον συντονισμό μέσα στην κάμερα. Αλλά τώρα δεν ξαναπατάω και έκανα όλη τη δουλειά που ήθελα να κάνω. Πώς θα την κάνω για να δείξω αυτό, για να κάνω αυτό το βίντεο, την έκανα όλη τη δουλειά off camera. Για να καταφέρω να μην σας τρώω χρόνο, ρε παιδιά. Νομίζω καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γιατί στα προηγούμενα βίντεο έκανα τις διαδικασίες στην υπολογιστή μέσα στην κάμερα. Και αυτό τρώει χρόνο. Δεν είναι και το πιο γρήγορο. Και να σας πω την αλήθεια, ούτε εμένα μ' αρέσει. Γιατί αυτό δείχνει δείγμα προχειράδας και βιασύνης. Και εγώ στις δουλειές μου και ειδικά αυτές τις δουλειές θέλω να είμαι όσο πιο σωστός και αλάθαστος μπορώ. Καλά, εντάξει, αλάθαστος κανένας δεν μπορεί να είναι. Ούτε ο κορυφαίος επιστήμονας δεν είναι αλάθαστος. Ένα λαθάκι θα το κάνει. Και εγώ εντάξει δεν είμαι επιστήμονας. Θα ήθελα πολύ να γίνω, αλλά δεν είμαι. Προς το παρόν. Μετά αυτό μπορεί να αλλάξει. Εντάξει, τώρα και αυτό που κάνω δεν είναι κανένα επιστημονικό πείραμα, ας πούμε. Είναι απλά είναι μια σχολή, είναι ένα χόμπι. Χόμπι. Ξαναλέω, είναι χόμπι. Οπότε, αφού σας καθάρισα τι έγινε με το βίντεο με το προηγούμενο ναυπηγείο που κάναμε, που εντάξει, έκανα αυτό που ήθελα, όπως θες αλλά έγινε. Απλά εντάξει, δεν έπρεπε να κάνω δύο βίντεο, έπρεπε να κάνω ένα βίντεο. Άρα, θα μπορούσα να κάνω και το άλλο. Να ενώσω τα δύο βίντεο για να κάνω ένα. Αλλά εντάξει, αλλά θα ήταν λίγο. Θα συνεννοήσω λίγο περίεργα γιατί θα έλεγε δύο φορές καλησπέρα ή μάγκελο σε ένα βίντεο, ας πούμε. Που να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν μ' αρέσει να λέω δύο φορές το intro. Εντάξει, θα μπορούσα να το ενώσω, αλλά δεν το σκέφτηκα. Και τώρα, ποιο θα κάνει να δει 40 το βίντεο, σχεδόν μία ώρα βίντεο που κάνω αυτό το πράγμα. Κανένα δεν θα αντέξει. Εγώ ίδιος θα μπορούσα να το αντέξω να μιλάω για μια ώρα συνεχόμενη για πλοία. Γιατί καταλαβαίνω ότι τους περισσότερους από εσάς δεν ενδιαφέρει σε κοινά πλοία. Ενδιαφέρει σε κυρίως για αυτά που θα πω εγώ. Και θα μπαίνετε και βλέπετε τα βίντεο. Εντάξει, δεν λέω τα βίντεο που κάνω αυτού του περιεχομένου έχουν προβολές. Βέβαια, όχι τις αναμενόμενες, όχι αυτές τις περίμενα. Αλλά αυτό που μου αρκεί και με το παραπάνω που μου αρκεί και το κρατάω σαν στατιστικό είναι ότι τουλάχιστον όλο αυτό το πράγμα που κάνω με αυτή τη δουλειά μπορώ να πω ότι πάει καλά σε θέμα προβολές, σε θέμα συντονισμού και θέμα ποσοστός βίντεο ας πούμε γίνεται δουλίτσα. Λοιπόν, αρκετά με τα disclaimer και τις αργές εισαγωγές, πάμε τώρα δουλίτσα, πάμε να σταθούμε στη δουλειά. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ναυπηγείο από τα καλύτερα που έχω δει ποτέ. Σε ό,τι αφορά τα Ropax κλία, Ropax, ξέρετε τι είναι τα Ropax, το έχω αναφέρει τόσες φορές.
Ο Βιζεντίνη, ναι, ο Βιζεντίνη θα μιλήσουμε σήμερα, είναι κορυφαίος. Έχει φτιάξει πάνω από 6 γενιές από επιβατικό χηματαγωγά Ροπάξ. Πρώτη γενιά, και όχι μόνο Ροπάξ, και αμφίπλωρα είχα κατασκευάσει, και εμπορικά πλοία είχα κατασκευάσει, και για την Τιρένια είχα κατασκευάσει, και την Αντριάτικα είχα κατασκευάσει, και για την Λεβαντίνα Τρασπορτή Μπαρή είχε δοκιμάσει, και την LD Lines είχε δοκιμάσει, έχει φτιάξει για όλες τις εταιρείες. Βέβαια, εντάξει, όλα αυτά ήταν όλα τα πλοία της πρώτης γενιάς, διαβάστηκαν από το 1997 μέχρι το 2010, ήταν για τη Λεβαντίνα Τρασπορτή Μπαρή, μια εταιρεία. Η οποία όμως ποτέ δεν έκανε ομολόγια για την εταιρεία που τα παρέγγειλε. Σε ενωσία ήταν την αύριο σε 4 εταιρείες ή τα πούλησε. Και ένα από αυτά, νομίζω, δεν λέμε που το πάω, όταν ακούω Βυζαντίνη, μου θυμίζει κατευθείαν ένα πλοίο που έγινε πολύ κακόφημο στην Ελλάδα, γνωστό στην Ελλάδα, πιο γνωστό στην Ελλάδα, ειδικά στην αφορά το όνομα Atlantic. Πιστεύω, φαντάζομαι μάλλον, ότι οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε ακούσει το συγκεκριμένο πλοίο. Έχω κάνει και στο παρελθόν ανάλυση για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι πολύ πολεμένο θέμα το Norman Atlantic, γιατί έγινε τρομερή καταστροφή. Είχαμε πάνω από 30 νεκρούς. Πρωτοφανής καταστάσεις βιώσαμε με την τραγωδία στο Norman Atlantic. Η πυρκαγιά σε ένα πλοίο είναι ίσως η πιο επικίνδυνη μορφή καταστροφής σε ένα πλοίο. Διότι με τη φωτιά είναι πολύ δύσκολο να σβηστεί όταν είσαι ερημικά σε ένα πλοίο στη μέση του πουθενά. Βέβαια εντάξει, η τραγωδία του Norman Atlantic είναι στη Γέρκυρα κοντά, στο Τράντο, στη λέγεται η περιοχή. Το Τράντο είναι μια περιοχή, είναι ένα λιμάνι στην Ιταλία. Δεν πάνε πλοία από την Πάτρα στο Τράντο, πάνε από την Ιγουμενίσσα στο Τράντο. Όχι Τράντο, λέμε Τράγος, ο Τράντο, με όπως στην αρχή. Ο Ταφ, ο Τράντο. Είναι ένα λιμάνι κοντά στην Βόρεια Ιταλία, κοντά στην Βιταβέκη και στο Ποτσουόλι. Δεν πάνε δρομολόγια από την Ιγουμενίσσα στο Τράντο. Πάνε στην εγχώρια Ιταλία. Το Norman Atlantic ήταν το πρώτο πλοίο από τα 24 πλοία που κατασκεύασε ο Βυζαντίνη μεταξύ του 1997 και του 2010. Βέβαια σε γενιές, δεν κατασκεύασε όλα με τη μία. Το καθένα πλοίο είχε κατασκευάσει και σε μια δικά του γενιά. Ας πούμε να σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε λίγο τι γίνεται με τις... ας πούμε η πρώτη γενιά πλοίο ήταν τα αφίπλωρα. Που ήταν... που είδαμε όταν... θυμάστε το βίντεο με τα ιταλικά χηματαγωγά. Που μιλήσαμε για μια εταιρεία που ονομάζεται Caronte Tourist. Ονομολόγησε στη Μεσσίνη και στο Ποτσουόλι. Αυτή η εταιρεία κατασκεύασε τα πρώτα πλοία της στον Βυζαντίνη. Τα πρώτα ευρωπαϊκά χηματαγωγά που κατασκεύασε ο Βυζαντίνη για τις εταιρείες αυτές ήταν αυτά. Και άλλα δύο που είναι από άλλες εταιρείες. Δεν έχει σημασία ποιες ήταν. Δεν είναι γνωστά καθόλου. Καλά, με τα σκέφτεσαι τώρα ότι αυτά είναι γνωστά. Είναι. Δεν ξέρω τη μάνα του. Εγώ απλά τα επέλεξα επειδή είναι αμφίπλωρα και στην αμφίπλωρα έχω δώσει πολύ βάση. Ειδικά στην Ελλάδα βασικά. Εντάξει. Υπάρχουν αμφίπλωρα τόσο πολλά στον κόσμο, αλλά έχω βάσει θέση πολύ στα ελληνικά και στα ιταλικά αμφίπλωρα. Λοιπόν, η υπόλοιπη γενιά ήταν αυτή. Ας πούμε να σου πω ονόματα. Αφού το είναι η κουβέντα, άστα, θα σου πω και τα ονόματα. Λοιπόν, Ζάνκλε, Τζουσέπε Φράτζα, Αρχιμίδης, Σέτο Μεσίνα, Τζιάνο, Βίλα Σαν Τζιοβάνι. Ναι, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 αδερφά πλοία, αμφίπλωρα, εμπορικό και μεταγωγά για την κανονική τουρίστ. Ξέρω σε άλλα 3, σε άλλα 2, Ιντερκομάρ, Λύσε για τη Meridiano Lines CPDA και το Bridge την Nazionale Generale Italiana. Κατασκευάστηκαν 1974, 1978, 1979. Ενώ τα άλλα 6 που σας είπα, 1981, 1984, 87, 88, 93, 93.
άλλα δύο κατασκευάσαν για την μια εταιρεία που λέγεται Αλφα Σι TV. Με τα Μάουκο και τον Νίκολο. Ας πούμε, τώρα στα πετανόματα, πάρε μην τα πω, αλλά τα είπα. Γιατί τι μου κάνετε. Μου κάνετε να σα τα πω, ας πούμε. Τώρα, η δεύτερη γενιά ήταν είναι ένα μόνο πλοίο. Το Optima COS. Φορεσβάστηκε με το όνομα Alisa. Στην Ropax. Το υπόλοιπη γενιά. Η υπόλοιπη γενιά ήταν αυτή που ήταν προηγουμένω. Η δεύτερη γενιά είναι ένα πλοίο. Λοιπόν, η τρίτη γενιά είναι πολύ γνωστή. Τα ξέρω ακόμα και εγώ που δεν έχω δει ποτέ από κοντά, γιατί δεν έχω πάει πολύ στο εξωτερικό. Πρώτο στόχο μαγκέ, πέρα από τα ταξίδια που κάνω μέσα στην Ελλάδα, είναι να πάω Ιταλία. Ιταλία θέλω να πάω πάρα πολύ. Και η Γαλλία θέλω να πάω στα λιμάνια. Μασσαλία, Τζάσιο, Βάστια. Ενώ η Ιταλία θέλω να πάω πολύ Μπρίτζι, Μπάρια, Αγκώνα, Λιβόρνο, Τσιβιταβέκια, Πουτσβόλη, Μεσίνη, Σικελία, Κωστική. Κωστική δεν είναι στην Ιταλία, αλλά το αναφέρω σαν fun fact. Λοιπόν, τα άλλα δύο πλοία, τα Ropax και αυτά, και το Alisa, το Optima Seaways, Alisa δηλαδή. Το μόνο του ήταν Alisa το πρώτο. Μετά είναι πολύ δίκαιο στην DFD Seaways. DFDS, θα κάνουμε βίντεο DFDS την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, τα Set Ferroni και Pelagos, Pelagos είναι δύο πλοία κατασκευασμένα το 97, στο Βυζαντίνη, αντί να βάλει Βυζαντίνη, είναι το φουλό όνομα. Set Ferroni και Pelagos. Δύο αδερφά πλοία πολύ γνωστά. Δεν κατασκευάστηκαν για τις εταιρείες που τα έχουν στη Γαλλία, αλλά κατασκευάστηκαν για την. Για την πώς λέγονταν τώρα αυτή η εταιρεία. Αχ, μάλλον την ξέχασα. Κάτσε πριν, να την βάλω, να την θυμηθώ γιατί. Νο, Μερσέι Φέρι. Μερσέι Φέρι. Υπό την. Και Μερσέι Φέρι και ενώ. Στην ουσία δεν είναι. Μερσέι Φέρι είναι ψευδόνυμο. Νορς Ιρις Φέρι. Έτσι. Και τα δύο. Και τα δύο για αυτή την εταιρεία. Δεν κατασκευάστηκαν πολύ, πολύ γρήγορα και μετανομάστηκαν. Το ένα υπηρετεί στην Αυστραλία και το άλλο υπηρετεί στη Γαλλία. Το Στέρι Φερόνια είναι στην Αυστραλία. Ενώ το Πελαγό είναι στη Γαλλία. Με την άλλη εταιρεία που υπάρχει τώρα. Ανομολόγια Μασσαλία, Αλγερία. Αυτή είναι η δεύτερη γενιά. Γνωστή. Σε όλη την Ευρώπη είναι γνωστά. Έχουν ερευνηθεί σε όλη την Ευρώπη αυτά τα πλοία. Είναι γνωστά, δεν είναι τελείω χουρούκου. Είναι από τις γνωστές επιπτώσεις. Δεν είναι τελείως άγνωστα. Εντάξει, άγνωστα είναι γιατί πέρα από τους καραβολάδες δεν τα ξέρει κάνει και πολύ καλά αυτά ο κόσμος. Ας πούμε τον πατέρα μου το ρωτάω ότι είναι η γνώστη ηρισφαίρης και μου λέει δεν ξέρω. Γιατί δεν τα ακούσα ποτέ. Εντάξει, όταν δουλεύεις με εταιρείες, τέτοιες εταιρείες είναι φυλακές, συνήθως δεν γνωρίζεις παρακάτω. Μόνο την εταιρεία που έχει δουλέψει ή κάποιες άλλες που έχει δουλέψει μεταξύ, που έχει κάνει επαφές, μόνο για αυτές ξέρεις. Τις άλλες δεν ξέρεις καθόλου τίποτα. Αγκούρια ξέρεις, ας πούμε. Εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Είναι μια απονεμένη ιστορία για το τι ξέρει ο καθένας μας. Και τη μητέρα μου λέει ότι είναι αυτή η εταιρεία, μου λέει δεν ξέρω. Γιατί μου λέει εσύ τα ξέρεις αυτά. Εσύ τα ξέρεις αυτά κατά από όλους, μου λένε όλοι. Οπότε κατά ήταν αυτό και με αρέσει του άλλου να ξέρουν για αυτά που θέλουν να ξέρουν. Τώρα, αν κοιτά. Τώρα η τέταρτη γενιά είναι μεγαλύτερη. Είναι 20 αδερφά πλοία. 24 βασικά. Γιατί ήταν δύο γενιέ. Η τέταρτη και η πέμπτη γενιά ήταν άλλη γενιά. Λοιπόν, Νάπολε, Σικελία, Αυκλαόντια, Κέρι, Σορέντο, Κατανία, του ξέρω καταστράφηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Δεν λύθηκε από πυρκαγιά και ανοιχτά τη Ιταλία. Πήγε για Σκάραπ, Κατανία, Φλωρενσία, Βενεζία, Κομμερμάρα, Σουτάντε Πάλμα, Στένα Φλάβια, Γιάννη Μελό Σισιλάντ, Νόρμαν Ατλάντικ, το ανεφρεπομένο, Χάρτου Δέλτα, Χέντι Λαμάρ, Σένα Ωράιζον, Όρφου και Στένα Λίβια. Ήταν η τέταρτη γενιά ευρωπαϊκών χρηματογραφών που κατέβασε η Βυζαντίνη. Όλα ίδια μεταξύ του. Και είναι Ροπάξ, παίρνουν γύρω στους 600 με 800 επιβάτες. Όλα αυτά είναι ίδια. Απλά έχουν επιγηθεί για άλλες εταιρείες. Ας πούμε το Σορέντο που κάτσε από την Καγιά, να επιγηθεί για τον Γκριμάλντι. Το Φλωρενσία, το Νάπολες και το Σικελία να επιγηθεί και δηλαδή να τρασποντή Παρί και να δώσανε στην TT line. 3 TT. TT, 1 T, 2 T, 3 T. TT line. Το έχουν, δεν είναι πλέον στην εταιρεία, είναι στην παλιαρία. Ισπανική εταιρεία, γνωστή την είδαμε στα ισπανικά. Το Φλαούντιο είναι της Άντρια Φέρις και η ιταλική εταιρεία με ομολόγιο προπάσεις στο Ράχιο. Το Κέρι είναι η Παλαιρία, ο Ρετσότη ήταν του Γκριμάλντι,
Ήταν είναι του Γκριμάλντι, βρέσει είναι του Γκριμάλντι, δεν είναι του Γκριμάλντι, Κονεμάρα είναι της Βενιστερής από την Νέα Ζηλανδία, Κονεμάρα. Σούτερ Βάμα είναι της Τζασμέθ. Ισπανική, ισπανικό πλοίο δηλαδή. Ήταν λίγο κατασκευαστή, στην Πιζεντίνη κατασκευαστή, απλά είναι το έχει ισπανική εταιρεία. Σε ένα φλάβι είναι σε ένα λάιν. Για να βελώσει, στήρα για να βελώσει. Νόματα ήταν όταν καταστράφηκε ήταν στις necklines. Ναύλωση. Το είχε μια εταιρεία λέγεται Epic Shipping της Σιγκαπούρης. Με σημαία Αγγλίας το είχε ομολογήσει στην αρχή. Είχε ένα αδερφό πλοίο το Norman Atlantic. Ακριβώς ίδιο, ακριβώς ίδιο. Το Norman Leader. Το οποίο υπάρχει ακόμα και εσύ με κάνει ομολόγια στην ναυία με το όνομα με ένα line. Παιδιά, στην Ελλάδα έχει αγοράσει πολλά πλοία που η Γαρσία βάζει Βυζαντίνη. Τα δύο πλοία που παραμιλήσαν προηγουμένως στα Σέρφια Ιόνια και Πελαγός ήταν για λίγο είχαν να βλωθεί στην Αλάιν. Μετά τα πούλησε όμως στις άλλες εταιρείες για δρομολόγια εγχώρια. Στην Λαμάνη με την Μπελερία, στην Ελλάδα στην Αλάιν, Χόρφου είναι στην Γκριμάλτη και στην Αλίβια, είναι το αδερφό πλοίο του του Norman Atlantic, Norman Voyager, για την Epic Shipping, αλλά μετά πουλήθηκε στην D-Lines με ναύλωση, είμαστε και Norman Voyager, δημολόγια από το Russell Solek Harvey. Είναι ίδιο, ακριβώς ίδιο, καμία διαφορά, ίδιο. Λοιπόν, αυτή είναι η τέταρτη γενιά. Τώρα, υπάρχει μια άλλη τέταρτη γενιά, είτε με λίγες πιο μικρές διαφορές, πολύ μικρές, ελάχιστες. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα πλοία μοιάζουν πολύ με συνδρομικά παρά με αεροπαξ. Μοιάζουν σε αυτά που παίρνουν μόνο από παγόνια και όχι επιβάτες. Μοιάζουν πολύ, αλήθεια είναι. Αλλά δεν είναι, είναι αεροπαξ, όλα. Λοιπόν, εψιλον για την Indy Line, στένα σκάντικα για την Stena Line, στένα μπάντικα για την Stena Line. Όλα αυτά για την Stena Line. Αυτή είναι η τέταρτη γενιά, plus με ένα συν μπροστά. Η πέμπτη γενιά είναι πιο, δεν έχει φωτογραφίες στο Wikipedia. Αλλά έχει στις σελίδες, όπως είναι αυτή που έχω παίρνει συνέχεια. Είναι το Ιπαντία τη Αλεξάνδρεια και το Marie Curie, όπου είναι ένας επιστήμονα. Απλωμένα είναι όλα αυτά, γιατί θα το Βυζαντίνη το 2019 και το 2019 με την Παλαιαρία. Τα άλλα δύο είναι, αυτή είναι η πέμπτη γενιά. Η πέμπτη γενιά είναι το Ciutat de Valencia και το Grande Melosi Bridge. Το πότε είναι, τα είχαμε δει, τα μίλησα με τα Ισπανικά, τα Μετεράνια και Grande Melosi. Και η 7η και η τελευταία γενιά που θα διαβάσει ποτέ ο Βεζεντίνη είναι Αγγελότα και Βαζοβία. Τα θυμάστε, τα είχαμε δει όταν μιλήσαμε για τα γαλλικά. Χωσικά Λάν και Πολ Φέρι. Το Βαζοβία δεν έχει ακόμα παραδοθεί. Ακόμα φτιάχνεται, κατασκευάζεται. Λοιπόν, σα είπα με λίγα λόγια πια. Να σου πω. Το Ciutat de Valencia τη Μεντεράνια κατασκευάστηκε το 20. Ενώ το Γκρένια Βέλωση Μπριτζ κατασκευάστηκε το 21. Ενώ το Αγγελότα κατασκευάστηκε το 22. Και το Βασοβία θα αναβληθεί στην Πολφέρης, κατασκευάστηκε για την Κωσίκα Λάινα και θα αναβληθεί με παράδοση τον Ιούνιο του 24 για την Πολφέρης. Ναύλωση, έχω φωτογραφίες, μόνο το Αγγελότα και το Βασοβία έχω βρει φωτογραφίες live. Τώρα, και τα άλλα δύο της γενιάς είχα βρει φωτογραφίες και την πέμπτη γενιά έχω βρει φωτογραφίες, για όλες τις γενιάς έχω βρει φωτογραφίες. Απλά τις είχα βρει off camera, όχι off camera, τις είχα βρει, ναι, στην κάμερα μπροστά τα είχα βρει, αλλά ήταν παλιά. Ήταν το 22 οι περισσότερες φωτογραφίες που έχω βρει. Παλιές. Πολύ παλιές. Τώρα, για να κάνω μια γρήπερα τζάδα στους φακέλους μου να δω τι μπορώ να συμπληρώσω, αν μπορώ να συμπληρώσω κάτι. Παιδιά, σας είπα, σας τα είπα όλα. Δεν άφησα τίποτα έξω. Σας τα είπα όλα. Όλα πια που κατασκεύασε ο Βυζαντίνη τα είπα σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, και μια είναι έτσι, αυτό είναι easter egg. Το Sorrento που ανέφερε προηγουμένω, ευχαριστήθηκε από την Καγιά, κατασκευάστηκε το 2003 για τον Γκριμάλντι, Eurostar, Valencia. Ροπαξ. Με χωρητικότητα 700 επιβάτες. Ευτυχώς, η πυρκαγιά έγινε εν ώρα ημέρας, καλού καιρού δηλαδή, και δεν είχαμε θύματα. Αυτό είναι καλό, γιατί είχαμε γρήγορη αντιμετώπιση. Και δείχνει πόσο καλά πυρκαγιά είναι οι άλλες χώρες, συνηθισμένες σε τέτοια περιστατικά. Αλλά για τα πυρκαγιές, τα πλοία δεν έχουμε πολλές, τα πλοία είναι πιο οικονομικά, πιο εύκολα, πιο ματζέβελα, και δεν έχουμε τόσο συχνά πυρκαγιές και άλλα τέτοια πράγματα. Και το Norman Atlantic και το Sorrento
Δεν βυθιστήκαν όταν πήρα φωτιά. Αλλά είχαν υποστεί τεράστια ζημιά. Που δεν μπορούσαν να επισκεπαστούν και πήγανε για σκραπ. Παρόμοια φάση είναι και το Ολυμπία. Το Φέρο Ολυμπία. Το θυμάστε, το έχω αναφέρει πάρα πολλέ φορέ. Είναι γνωστό, εκεί ήταν εγκαταστάθηκε το 22, αρχέ του Μαρτίου, με Φεβρουαρίου του 22, με πυρκαγιά με 15 νεκρού. Όλοι μετανάστε Κούρδοι. Βρέθηκαν μέσα στα μπάρια αποθαρκωμένοι και διαλυμένοι οι σώματά του. Το γύρο Φέρο Ολυμπία έχει πάει για σκραπ. Έμενε για λίγο στον Αστακό. Μετά το πήγανε για σκραπ. Δεν είχαν λόγο να το επισκευάσουν. Το Σορέντο, όπως και το κοντό το αδελφό, το Καντανία, έκαναν δρομολόγια από το Ριμπάτρα, Βρίντιζι, Ιγουμενίτσα. Να, λάθος είπα. Και Βρίντιζι, Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Πάτρα. Το είπα ανάποδα. Λοιπόν, κάνω εδώ μια γρήγορη περατζάδα στους φακέλους να δω τι φωτογραφίες έχω βρει από αυτά. Έχω βρει πολλές, οπότε δεν θα συμπληρώσω κάτι. Απλά ήθελα να κάνω το βίντεο γιατί ήθελα να μιλήσω για αυτά. Είναι πολύ όμορφα πλοία αυτά. Λοιπόν, τώρα για τα αμφίπλωρα που κατασκεύασε η Βυζαντινή, αυτά που ανέφερα προηγουμένως, δεν θα σας αναφέρω τι είναι να μην το χρόνο. Θα κάνω αποκλειστικό βίντεο την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, σας έχω πει, όλη η εβδομάδα αυτή θα πάει με αφιερώματα σε ναυπηγεία. Το επόμενο ήταν ή το Βικαντιέρι, ή τα Άκερ στη Φιλανδία, ή το Προγκαντιλίστε. Βασικά, Προγκαντιλίστε δεν είναι όνομα. Προγκαντιλίστε σημαίνει να φυγεί ω τα κρατικά. Έχει το Κατσεβίκα, που είναι το πιο παλιό, και το Τίτοβο. Προγκαντιλίστε σημαίνει να φυγεί, δεν είναι όνομα. Δεν είναι όνομα να φυγεί το Προγκαντιλίστε. Προγκαντιλίστε σημαίνει να φυγεί. Και ό,τι να γίνει ήταν όνομα. Το είδα σε μετάφραση. Σοκρατικά, έτσι μένει. Η Ιωαννίτη έχει τρία ναυπηγεία. Το πρώτο split, στο Τίτοβο και την Κρετζεβίκα που είχα κατεβάσει τα περισσότερα. Και μεγάλα. Ο Βυζαντίνη κατασκευάζει μεγάλα πλοία, ρόπαξ, όλα. Πριν από τα πρώτα που ήταν αμφιπλώρα. Και τα υπόλοιπα. Να σου πω και τα υπόλοιπα, δεν θα πάω όλα. Είδες. Μάλλον να το ξεχάσω. Λοιπόν, τα πρώτα, το Βυζαντινή είχε κατασκευάσει πέρα από τα εμπορικά αυτά που είδαμε. Είχε κατασκευάσει και εμπορικά, είχε κατασκευάσει και ρημουλκά, είχε κατασκευάσει και υποχρεωτικά, είχε κατασκευάσει και ρορό. Ας πούμε, ένα γνωστό είναι το Αφ Μαρίνα, που είναι κατασκευασμένο το 1994, η Ντιρένια. Τα είναι τέσσερα ενδιαφέρει σε ονομολόγια από τον Τουράζο στο Μπάρι. Και τα υπόλοιπα είναι όλα γνωστά, είναι ρορό, είναι η Ρογιμάλντι, το Ιστέν Τζι, Γιουργάκο Νάπολη, Μον Βεντούξ, Αχ Φορτούρα, Γιουργάκο Σαλέρνο, Γιουργάκο Ισταμπούλ, Γιουργάκο Βαλένσια, Πέτερσμπορκ και Στένα Φόρουαντερ. 16, 14, 99, 98, 98, 96, 96, 95, 95, 94. Αυτά που ανέφερα τώρα. Αυτά θα τα δούμε όταν μιλήσουμε για εμπορικά πλοία την μεθεπόμενη ομάδα. Ναι. Τα βίντεο αυτά θα παρακολουθούν για 2 ακόμα εβδομάδες. Φτάσει σχεδόν από όλο το Μάρτιο έχω βγάλει με τέτοια βίντεο. Και η αλήθεια είναι ότι έχω λίγο πίσω στο θέμα ταχύτητας. Αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να πάμε μπροστά. Να πάμε παρακάτω. Πρέπει και ώρες να ξεκινήσω το κόψιμο. Γιατί έχω πάνω από 1000 χαρτιά αυτή τη στιγμή εδώ στο Μάρτιο μου. Πάνω από 1000. Και δεν ξέρω τι να τα κάνω. Να το κόψω, αφήσω. Τώρα έχει περάσει τόσο καιρό. Δεν το έχω εκμεταλλευτεί ούτε στο ελάχιστο. Απαράδεκτο. Απλά παράδεκτο. Unacceptable. Unacceptable. Τι να πω. Δεν θα πληρώσω κάτι. Νομίζω το λέει και μόνο του. Ας πούμε. Anyway. Λοιπόν. Σας είπα τα υπόλοιπα της γκριμάτου. Αυτά είναι τα περισσότερα που είχα διαβάσει. Ο Βεζίνη είναι για ιταλικές εταιρείες, όπως καταλάβατε. Με Stena Line δεν έχει να πει ποτέ πλήρως το Βεζίνη. Η Stena αγοράζει, δεν αφήγει πλέον. Αγοράζει. Η Stena έχει μια δεκαετία πλοία που έχει κατασκευάσει η ίδια. Τα άλλα 40 πλοία που έχει είναι second hand, μεταχειρισμένα από άλλες εταιρείες, από
Οι αποθηκατρικές συνήθως. Γιατί οι θηκατρικές παίζουν ρόλο. Αν ας πούμε η Attica Group που έχει τις εταιρείες στην Ελλάδα είναι θηκατρική. Και της Blue Star, και της Superfast, και της Minoan, και της Anek, και της Africa Monaco Link. Είναι θηκατρικές όλες. Απλά η Attica Group είναι ένας οργανισμός που έχει όλες τις εταιρείες μαζί. Έχουν κοινή κοινά δρομολόγια. Σχεδόν ίδια. Με διαφορές, ας πούμε, η Superfast κάνει νομολόγια στην Αττική και στο Ιόνιο. Ενώ η Blue Star, ας πούμε, κάνει νομολόγια στις Κυκλάδες και στο Δωδεκάνησο. Μαγκές, να σου πω και ένα άλλο fun fact. Το Πάρος, το Blue Πάρος, που μεταζεύει σε ένα χρόνο μήνες φορές, εγώ με το που πάω για Μύκονο, επέστρεψε στο δρομολόγιο του το κανονικό που κάνει. Το Πειραιάς, Σύρος, Τίνος, Μύκονος. Πριν από αυτό, περίπου 2 μήνες, έκανε το δρομολόγιο Πειραιάς, Πάρος, Νάξος, Αμοργός, Αστυπάλαια, Δονούσα, Ηρακλιά, Κοφονήσι, Αιγιάλ, Ακατάποντα. Και Ηρακλιά. Και Κοφονήσι. Ενδιάμεσα. Απογευματινό δρομολόγιο. 2. Ένα δρομολόγιο το πρωί, ένα δρομολόγιο το απόγευμα. Ξεκινήσει το βράδυ, ξεκινήσει και τελειώνει το πρωί. Ερχόταν πάλι στον Πειραιά. Και έφευγε πάλι για το επόμενο. Κάπως έτσι λέγουν αυτά τα δρομολόγια τα βραδινά. Θα ήθελα πολύ να πάω βραδινό δρομολόγιο. Έχω πάει μόνο μια φορά βράδυ. Με χωριστρόπλιο, με την άλλη φάση. Βέβαια, εντάξει, εγώ σε βαριόγευμα το αγώ δεν έχω πάρει ποτέ καμπίνα. Α πούμε, φέρνει που είχαμε οργανώσει να πάμε Λίμνο για να πάρουμε το πλοίο για να πάμε το Μύκονος για να πάμε Λίμνο με το Μύκονος. Επειδή δεν θα κλείναμε καμπίνα, αλλά επειδή δεν είχε δρομολόγιο από τη Μύκονος στη Λίμνο, πήραμε το Μύκονος και με σφίγγει κατευθείαν από την Μύκονος φούρνους φέτος, αν θυμάστε. Έκανα και βίντεο. Και βίντεο με βουτιές και βίντεο vlog. Ένα βέβαια. Καλά, γι' αυτό θα μιλήσουμε σε άλλο βίντεο αποκλειστικό. Οπότε, τα αλήθεια είναι περισσότερο σας μίλησε, δεν έβαλα φωτογραφίες, ούτε μία δεν έβαλα. Απλά τσέκαρα και τις υπόλοιπες. Τους φακέλους που έχω φτιάξει, γιατί έχω φτιάξει κανένα τις θέσεις φακέλους για το Βιζαντινή. Με τα ίδια πήγα βασικά, όχι δεν έχει τίποτα διαφορετικά, είναι τα ίδια. Η Anek Lines, αυτή η εταιρεία η ελληνική, είχε και άλλο ένα πλοίο που κατασκεύασε ο Βυζαντινή. Το Asterion. Με ναύλο, συναυλωμένο. Ονομάστηκε και Μπόρτζα, Μπόρχα στην κατασκεύασε και την Παλαιρία. Παιδιά, όλα αυτά τα πλοία έχουν ιταλική σημαία. Α πούμε, αν κάποιο δρομολόγιο, αν κάποιο πλοίο από αυτά εξυπηρετεί στην Σκανδιναβία, στη Στένα, α πούμε, έχει ιταλική σημαία όμω. Τι σε βάση, γιατί έχει ιταλική εταιρεία, γιατί έχει ναυλό η Στένα Line. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μου για σήμερα. Αύριο θα μιλήσουμε για το πικαντιέρι για το πορκατιελίστε. Επιλέξτε εσείς. Μάλλον για το πικαντιέρι θα μιλήσω. Που έχει πολλά πλοία. Που έχει φτιάξει ένα εκατομμύριο πλοία από το πικαντιέρι. Είναι μια ήταν απηγία. Θα δείξει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.